Και πάμε να φτιάξουμε καραμελωμένα χοιρινά ρίμπ σε σάντουιτς. Βέβαια, άμα δεν θέλετε να το βάλετε σε σάντουιτς, μπορείτε να το φάτε σκέτα, αλλά έτσι όπως το φτιάξω, είμαι σίγουρος πως θα σας ανοίξει η όρεξη και θα το φτιάξετε 100%. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα αλουμινόχαρτο, λίγο λαδόκολλα, λίγη υπομονή και μόλις δείτε τα υλικά, θα καταλάβετε ότι όλα τα υπόλοιπα τα έχετε στο σπίτι σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για το σάντουιτς με καραμελωμένα χοιρινά ρίμπς θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας σκόρδο σε σκόνη, μία κουταλιά της σούπας κρεμμύδι σε σκόνη, ένα κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, μία κουταλιά της σούπας αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή, ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας μέλι, 80 με 100 γραμμάρια κέτσαπ Heinz, 4 κλωναράκια δενδρολίβανο και 1 κιλό χοιρινό σιδηρόδρομο. Για τη σύνθεση, 100 γραμμάρια λάχανο λευκό, 100 γραμμάρια λάχανο κόκκινο, μισή πιπεριά κόκκινη, μισό κρεμμύδι, 2 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα, 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού, 300 γραμμάρια ψωμί, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας κέτσαπ Heinz, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πατάτες τηγανιτές. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Τα ribs είναι η προέκταση της πανσέτας. Πανσέτα παίρνετε όλοι, την ξέρετε, τη δοκιμάζετε, είναι το πιο οικονομικό κρέας που μπορείτε να πάρετε. Οπότε αυτό που θα κάνω σήμερα είναι ουσιαστικά να αξιοποιήσουμε το πιο οικονομικό κρέας που μπορούμε να πάρουμε με λίγες πινελιές και να το κάνουμε το πιο premium κρέας που μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή, δεν χρειάζεται πολλά υλικά. Απλά θέλω να την κάνετε έτσι στον αυτόματο πιλότο ακριβώς όπως θα την κάνω και εγώ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε στην αρχή είναι τη μαρινάδα μας. Για τη μαρινάδα θέλουμε λίγα μπαχαρικά που έχω εδώ πέρα. Τα μόνα που μπορεί να μην έχετε στο σπίτι σας είναι κρεμμύδι και σκόρδο σε σκόνη. Άμα δεν τα έχετε, απλά δεν τα βάζετε και ψιλοκόβετε μία σκελίδα σκόρδο μέσα και τελειώνει το πανηγύρι, εντάξει. Λοιπόν, σκόρδο σκόνη, κρεμμύδι σκόνη, προαιρετικά. Θέλω λίγο μπούκοβο σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε λίγο καυτερά τα ρίμπ σας. Εγώ θέλω να τα κάνω λίγο καυτερά. Άμα πάλι δεν θέλετε να τα κάνετε καυτερά, μπορείτε να αφαιρέσετε και το μπούκοβο και αυτό στην άκρη. Οπότε θα βάλω λίγο μπούκοβο. Λοιπόν, με τόσο μπούκοβο θα το καταλαβαίνω. Με τόσο θα το καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι. Με τόσο θα την ακούσω κανονικά. Οπότε βάλαμε μπούκοβο, δεν το λυπηθήκαμε και πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά που είμαι σίγουρος ότι τα έχετε όλοι στο σπίτι. Λοιπόν, αλάτι έχουμε, έχουμε. Πιπέρι έχουμε, έχουμε. Πάπρικα καπνιστή έχουμε, έχουμε. Κίμινο έχουμε, έχουμε. Θα προσθέσω μέσα και περίπου 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Εδώ είμαστε. Μία κουταλιά της σούπας μελάκι. Για να καραμελώσουμε στο φούρνο, σας είπα ότι θα κάνουμε καραμελωμένα ρίμπς, οπότε το μέλι είναι αυτό που θα δώσει το καραμέλωμα που θέλουμε βέβαια και η κέτσαπ στη συνέχεια. Οπότε θέλουμε έτσι μία κουταλιά της σούπας καλή από μελάκι και θα ισορροπήσει το μέλι επίσης και το μπούκοβο που βάλαμε. Και βέβαια την κέτσαπ μας. Να σας πω ότι θα χρησιμοποιήσω κέτσαπ Heinz που είναι φτιαγμένη από ντομάτες που οριμάζουν φυσικά στον ήλιο. Έχει πλούσια γεύση, δεν περιέχει τεχνητές χρωστικές, αρωματικές ύλες και συντηρητικά. Οπότε, αν και κέτσαπ, είναι ό,τι πιο υγιεινό μπορούμε να βάλουμε μέσα στο φαγητό μας. Γι' αυτό το λόγο θα ανοίξω συσκευασία εδώ. Και πόσο να προσθέσω, φίλε Διονύση? Βάλε 100 γραμμάρια! Καλά, και λίγο λιγότερο να βάλεις δεν πειράζει, αλλά 100 γραμμάρια θα τα βάλουμε, εντάξει. Λοιπόν, βάλαμε την κέτσαπ, την αφήνουμε στην άκρη και ανακατεύουμε πολύ καλά. Εδώ. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η μαρινάδα μας. Στον αυτόματο πιλότο, ουσιαστικά έχουμε βάλει όλα τα αρωματικά μας μέσα σε αυτή την πάστα που ετοιμάσαμε και αυτή είναι που χρειάζεται να αλείψουμε στην πανσέτα για να κάνουμε την πιο ωραία πανσέτα που έχετε δοκιμάσει ever. Πανσέτα τη λέω, ribs είναι, αλλά καταλαβαίνετε, το ίδιο πράγμα σχεδόν είναι. Χαμός. Λοιπόν, τώρα, αλουμινόχαρτο. Πω, είναι γευστικό του. Και βγαίνει και καπνιστή γεύση από την πάπρικα, βγαίνει ντοματένια γεύση από την κέτσαπ. Βγαίνει το κείμενο, βγαίνουν όλα. Είναι μοναδικό. Λοιπόν, λαδόκολλα. Είναι μεγάλη αυτή. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, θα την αφήσω έτσι όπως είναι. Γαντάκια. Και πραγματικά σας λέω, επειδή ξέρω ότι κοιτάτε έτσι πάρα πολύ συνταγές στο ίντερνετ, στο Instagram, στο Facebook και βλέπετε έτσι καραμελωμένα κρέατα ωραία που ψήνουν σε μεγάλα barbecue και λέτε πω να είχα ένα κομμάτι. Θα βγει περίπου έτσι, αλλά δεν θα χρειαστούμε μπάρμπεκιου μεγάλο, θα γίνει στο φούρνο. Πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Για τους λάτρεις των κρεατικών, να σας πω ότι είναι κάτι μοναδικό. Για αυτούς που τους αρέσει το μπάρμπεκιου, είναι μια καινούργια εμπειρία. Για αυτούς που τους αρέσουν οι εύκολες και γρήγορες συνταγές,
Αυτή είναι η συνταγή που πρέπει να ετοιμάσετε. Τώρα, βάζω λίγο τον δεδρολίμανο στην άκρη, φέρνω τα ribs με εδώ και όπως είναι θα ρίξω τη μαρινάδα μου από πάνω. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. 5 λεπτάκια κάναμε τη μαρινάδα μας και αυτό ήταν όλο. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω, εδώ και εδώ. Θα βάλω και τα δεδρολίμανά μου από κάτω, από δεξιά και από αριστερά. Κλείνω τη λαδόκολλα. Μην ανησυχείτε, η μαρινάδα θα πάει παντού. Γιατί με το που βάλετε στο φούρνο την πανσέτα, θα βγάλει ζουμάκια πανσέτα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κλείσουμε πάρα πολύ καλά, για να μην φύγουν αυτά τα ζουμάκια. Γιατί αυτά τα ζουμιά θα έχουν και τη μαρινάδα και θα μαρινάνουν το κρέας και από κάτω. Λοιπόν, κλείνω με αλουμινόχαρτο, εδώ. Και σας λέω να προσέχετε να μην έχει τρύπα από κάτω, γιατί θα ανοίξει η λαδόκολλα και θα βγάλει όλα τα ζουμάκια που αυτά τα ζουμιά εμείς τα θέλουμε, για να καραμελώσει περισσότερο η πανσέτα. Τώρα, πώς ψήνεται η πανσέτα μας. Ψήνεται οπωσδήποτε σε σχάρα από πάνω, γιατί άμα τη βάλουμε από κάτω θα καεί, και ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος σε 150 βαθμούς, θα ψήσουμε περίπου για 4 ώρες. Θέλουμε να μαλακώσει, να λιώνει στο στόμα, οπότε θέλουμε ώρα. Τώρα και 160 να βάλετε δεν πειράζει, και 170 να βάλετε πάλι δεν πειράζει, θα γίνει λίγο πιο γρήγορα, αλλά για ασφάλεια 150 βαθμούς, 4 ωρίτσες. Μετά ανοίγουμε τη λαδόκολλα, βάζουμε στους 200 βαθμούς ή στο γκριλ το φούρνο μας, μέχρι που να πάρει ωραίο χρώμα από πάνω, για περίπου 10-15 λεπτάκια. Οπότε σύνολο θέλουμε 4 ώρες και 10 λεπτάκια, Διονύση. Βάζω την πανσέτα μου μέσα και λίγο πριν να είναι έτοιμη θα ξεκινήσουμε και να φτιάχνουμε το σαντουίτς μας. Το είπα θεσσαλονικιώτικα. Θα φτιάξουμε μία κόλσολο γρήγορη. Θα μαρινάρουμε και το ψωμάκι μας με λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ουσιαστικά θα κάνουμε το πιο ολοκληρωμένο σάντουιτς που έχετε δοκιμάσει. Λίγο υπομονή και σε λίγο θα δείτε τι ακριβώς θα φτιάξουμε. Και μετά από λίγη υπομονή, η πανσέτα μας είναι έτοιμη. Πάμε να ετοιμάσουμε τώρα αυτό που σας έλεγα πριν. Λοιπόν, θα ετοιμάσω λίγο κόλσλο. Έχουμε την πρωτεΐνη μας, έχουμε τα λιπαρά. Οπότε πάμε να βάλουμε και φυτικές ίνες και υδατάνθρακα που χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε τη συνταγή. Και ο καλύτερος υδατάνθρακας και φυτικές ίνες που μπορούμε να πάρουμε είναι από λαχανικά. Λοιπόν, για να φτιάξουμε ένα ωραίο κόλσλο, θέλουμε λίγα έτσι λαχανικά. Έχω λίγο λάχανο κόκκινο, λίγο λάχανο λευκό. Εδώ και εδώ, λίγο πεπερίτσα, μια χαρά και λίγο κρεμμυδάκι. Αυτοί είμαστε. Και τυπικά τελειώσαμε. Το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις στο σπίτι σου είναι μια κόλσλο. Ουσιαστικά παίρνεις τα λαχανικά που έχεις, τα ψιλοκόβεις εδώ. Εδώ πάει το λευκό, το κάμπατζ, το λάχανο. Πάει και το κόκκινο, πάει και η πιπεριά, πάει και το κρεμμύδι και έτσι όπως είναι, βουαλά, πάνε μέσα σε ένα μπολ. Τέλειο. Εντάξει, όντως και να μην έκανα κόλσλο, θα βλέπατε κι εσείς ότι όταν δοκιμάζατε τη συγκεκριμένη συνταγή, θα θέλετε λαχανικά κι εσείς οι ίδιοι. Γιατί τα χρειάζεστε. Το μόνο που λείπει στη συνταγή είναι λαχανικά. Λοιπόν, έχω τα λαχανικά μου εδώ, θα προσθέσω λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και... δύο-τρεις κουταλιές της σούπας μαγιονέζα. Μία, δύο, καλά και δύο να βάλω μια χαρά είναι, δεν το παρακάνω. Και έτσι όπως είναι, θα προσθέσω μία σταγόνα λεμόνι μέσα. Αλλά το μία σταγόνα καταλαβαίνετε ότι είναι σχετικό. Και βέβαια ανακατεύουμε όλα τα υλικά μεταξύ τους. Εδώ. Yeah.
Λοιπόν, άρα φτιάξαμε την κόλεσο μας, έτοιμη είναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και το μόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας είναι να ψήσουμε το ψωμάκι μας, να βγάλουμε την πανσέτα και να σερβίρουμε. Άρα το ένα από τα τρία είναι έτοιμα, κάτσε να δοκιμάσω. Πεντανόστιμο, θα πίνω στην άκρη. Πάμε να συνεχίσουμε το νούμερο 2, που το νούμερο 2 είναι το ψωμί μας. Έχω μια ωραία έτσι φρατζόλα. Και έτσι όπως είναι, θα την κόψω στη μέση. Καλά τα πήγα. Τώρα τι θα κάνω, θα προσθέσω λίγο λαδάκι, εδώ. Και με βουτυράκι μπορείτε να το κάνετε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε αρκετά λιπαρά από την πανσέτα μας, οπότε ας βάλουμε λίγα καλά λιπαρά με το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και έτσι όπως είναι, ένα. Είναι καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Εδώ είμαστε. Δύο. Πατάμε λίγο για να πάρει έτσι τις γραμμές από μέσα. Εδώ πέρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα μπαγιάτικο ψωμί, γιατί ουσιαστικά το ανανεώσαμε με λίγο λαδάκι, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και καθώς ψήνουμε στο γκριλ, κοιτάξτε εδώ τι κάναμε. Αυτό ήταν. Και τώρα, έχουμε το νούμερο 2 έτοιμο και το μόνο που μας λείπει είναι το τρίτο και τελευταίο, που είναι τι? Είναι τα ribs μας. Εδώ πέρα είμαστε. Κάτσε γιατί καίει. Να βάλω το πάνω. Και αυτοί είμαστε. Λοιπόν, η κατάσταση είναι πάρα μα πάρα πολύ sexy. Αυτό που θέλω να κάνετε τώρα είναι να πάρω μία τσιμπίδα, γιατί καίει. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε τα κόκαλα από μέσα. Εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Και θέλουμε να ξυλοκοπείς και πάμε να ξεκινήσουμε τη φασάρα μας. Λοιπόν, από κάτω μπαίνει η βάση. Από πάνω, η κόλσλο μας. Αλλά μην το παρακάνετε, όσο πάρει. Θέλουμε τα λαχανικά μας, ωραία, όμορφα, σεξι. Εδώ είμαστε. Από πάνω, θα ψιλοκόψω το κρέας μου. Λοιπόν, αυτά πάνε στην άκρη. Τα χρειαζόμαστε. Αυτό πάει πίσω. Βλέπετε, νοικοκύρης. Εδώ είμαστε. Και τώρα, θα κόψω το κρέας μου, εδώ. Πω πω Παναγία. Πώς βλέπετε, λιώνει. Πω πω. Σαντουίτς με ribs, δεν έχετε ξαναφάει. Με πανσέτα μπορείτε να έχετε φάει, με πορκέτα μπορεί να έχετε φάει. Με ribs, δεν νομίζω να έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Και έτσι όπως είναι, πάει πάνω από την κόλσλο. Εδώ είμαστε. Ναι. Τόσο όσο spicy. Είναι τόσο πεντανόστιμο και θα ρίξω από πάνω λίγο κέτσαπ και θα κλείσω το σαντουίτς μου. Τώρα αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι για έναν. Είναι σε φάση ότι κόβω και σερβίρω 2-3 τύπους. Γιατί αυτό που θα δείτε μέσα που γίνεται είναι κάτι μοναδικό. Λοιπόν. Το κάνω και με τρόπο, βλέπετε. Σε κάποιον άλλον πλανήτη θα μπορούσε και το μισό από αυτά να είναι ολόκληρη μερίδα. Έτσι δεν είναι? Έχω και πατάτες τηγανιτές εδώ. Φτιάξαμε ένα σάντουιτς όνειρο που πραγματικά είναι στο επόμενο επίπεδο, με μία πανσέτα που λιώνει στο στόμα, με μία κόλσλο και νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ολοκληρωμένο μπορείτε να βγάλετε street σε φάση σάντουιτς με κρεατάκι μέσα. Πραγματικά, όταν το δοκιμάσετε θα καταλάβετε ακριβώς τι σας λέω. Για το σάντουιτς με καραμελωμένα χοιρινά ribs. Σε μπολ βάζουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι σε σκόνη, το μπούκοβο, το αλάτι, το πιπέρι, την πάπρικα, το κίμινο, το ελαιόλαδο, το μέλι, την κέτσαπ, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Απλώνουμε αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα, βάζουμε το χοιρινό, απλώνουμε από πάνω όλη τη μαρινάδα, βάζουμε το δενδρολίβανο
Κλείνουμε καλά με το αλουμινόχαρτο και τη λαδόκολλα, μεταφέρουμε το χοιρινό σε ταψί με σχάρα και ψήνουμε για 4 ώρες. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του φούρνου, ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για επιπλέον 10 με 15 λεπτά. Για τη σύνθεση, κόβουμε σε λεπτές φέτες το λευκό και το κόκκινο λάχανο, την πιπεριά, το κρεμμύδι και τα μεταφέρουμε σε μπολ. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, τη μαγιονέζα, τον χυμό λεμονιού, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Κόβουμε το ψωμί στη μέση, απλώνουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ψήνουμε σε γκριλιέρα σε δυνατή φωτιά για ένα λεπτό. Τοποθετούμε τη βάση από το ψωμί στην επιφάνεια σερβιρίσματος, απλώνουμε τη σαλάτα λάχανο, αφαιρούμε τα κόκαλα από το χοιρινό και το κόβουμε σε φέτες. Τις τοποθετούμε πάνω από την σαλάτα λάχανο, απλώνουμε την κέτσαπ, καλύπτουμε με το πάνω κομμάτι του ψωμιού, κόβουμε και σερβίρουμε με πατάτες τηγανιτές.